Και τώρα αν τύχαινε να ξαναπαίξω τον Προμηθέα, πάλι είχα κάτι, είχα σκεφτεί κάτι να κάνω, ας πούμε, μέσα στο ρόλο. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλά, έτσι, σχεδόν μυθικά ονόματα που λέμε στο θέατρο, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγάλος ηθοποιός και μεγάλη ηθοποιός στο ελληνικό θέατρο που να μην έπαιξε κοντά του. Η Βέλη, η Μαρίκα, Βεάκης, Μινωτής, Παξινού, ο Μανολίδου. Έβλεπε στο Βεάκη να παίζει με τα χέρια και τον κοίταζε στα χέρια, τον κοίταζε, δεν τον άκουγε. Ζήλευα στο θέατρο, αλλά ζήλευα δημιουργικά. Δεν ζήλευα καταλητικά. Δεν ζήλευα μοχθηρά. Δεν μοχθούσα ηθοποιό απέναντίας. Έκλαιγα και εξακολουθώ να κλαίω όταν βλέπω ηθοποιό που με συγκινεί να παίζει. Και τον ζηλεύω, λέω, αχ, να μπορούσα να τον θάσω. Να μπορούσα να γίνω και εγώ σαν αυτόν. Νομίζω ότι εκεί οφείλω, κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος, ας πούμε, το ό,τι έγινε. Το χρέος εξοφλώ της φιλοξενίας σου, ούτε αν με ήλιον έχω ανταποκριθεί στο ήλιον πνεύμα σου, γιατί είναι εδώ που ανάπνεα τον αέρα σου και όλο το σώμα μου έφυγε. Άκουσα μέσα μου την ψυχή μου που συνομιλούσε μαζί του και την ανακάλυψε, γιατί είναι εδώ όπου πίνοντας το νερό σου το έκαμα αιώνια πόση. Και εδώ που έστρεψε ο ήλιος μια δέσμη του αήρωη στην καρδιά μου και τα δύο τους κέντρα συνδέθηκαν μόνοι. Και από εκεί ακοντίστηκε σε όλο το σώμα μου, ανοίγοντας και νέα φλεβίδια εκεί που η γένεση δεν είχε προβλέψει, στα μαλλιά και στα κόκαλα. Και η ψυχή μου ολόκληρη έγινε ηλιόστιχτη. Κύπια από τα μπέλη σου που σκαλώνει στον ουρανό και κρεβατώνει το φως πάνω από τη θάλασσα. Και όταν στο στόμα μου έφερνα το σταφύλι, το μούρο ή το ροδάκινο, ένιωθα ως να με θύλαζες. Και ο λόγος σου άφατος με δίδαξε το άπαντο. Πληρωθήκαν σοφίας η ακοή και σοφίας το βλέμμα. Έτσι, όταν έλεγα ήλιος ή φως ή Θεός, να ξέρω τι λέω. Γιατί εσύ την Αγία Δωρεά της Αγάπης τοποθέτησες μέσα μου καμωμένη απαληθανθούς. Και είναι με αυτούς που έχω πλέξει αυτό το σαν ένα μικρό κύκλο ήλιου στεφάνι σου σήμερα. Και τώρα ειδού, με το ίδιο αυτό χέρι που έγραφε τους ύμνους το φως, παίρνω χώμα από το χώμα σου. Σε φιλώ και σου εύχομαι ζωή εσαΐ, φως εσαΐ, λόγο εσαΐ. Εγώ, ο τρισχιλιομυριωστός σου μικρός Υιός, Νικηφόρος. Όλα λοιπόν αυτά που μας συμβαίνουν στη ζωή μας αποτελούν τη βάση. Οι εμπειρίες μας όλες είναι η βάση του υλικού εκείνου που θα μεταχειριστούμε σε κάθε στιγμή που μας δίνεται ευκαιρία σε ένα ρόλο. Πέθανε ο πατέρας μου, έρχομαι από την Πάτρα, ήμουνα με το θείασο του Αργυρόπουλου, εστέρεψα όλη τη νύχτα με στο τρένο να κλαίω, πάω στο σπίτι και δεν βρίσκω κανένα, μου λένε ότι είναι στο νεκροταφείο, πάω στο νεκροταφείο και τους βλέπω από μακριά να περιμένουν στο φέρετρο του πατέρα μου εμένα. Εγώ εντωμεταξύ έχω στερέψει. Σκέφτομαι όμως να βγάλω μια κραυγή. Να δω, θα συγκινήσω. Το πραγματοποιώ αυτό το πράγμα. Και συγκίνησα. Ενσυνείδητα αυτό, έτσι δεν είναι? Παίζω τον Λαέρτη στον Άμλετ, ύστερα από κάποια χρόνια. Ένα, δύο, τρία χρόνια. Τέσσερα, δεν ξέρω τι. Θυμάμαι την περίπτωση εκείνη. Όταν κατεβαίνω, πέφτει ο Λαέρτης μες στον τάφο και λέει, τώρα σοριάστε χώμα, για ώστε να γίνει ένα βουνό, να ξεπεράσει το Γεροπύλιο ή τη γεράνια κορυφή του ουράνιου Ολύμπου, πετάχτηκα και το είπα με το ίδιο συνέστημα που είπα, έβγαλα την κραυγή του πατέρα μου, όταν πέθανε ο πατέρας μου. Και πρέπει να σου πω ότι πραγματικά συγκίνησε και είχε πολύ, ήταν πολύ σωστή η άποψή μου δηλαδή. Θέλω να πω το εξής, ότι τα βιώματά μας όλα μπαίνουν σε φακελάκια για έναν ηθοποιό που έχει καταλάβει την τέχνη του, ας πούμε, και τι θέλει η τέχνη του. Τα φακελάκια αυτά τα εναποθηκεύει στην ψυχή του, στο μυαλό του, κάπου, ή τα γράφει στο κάτω-κάτω της γραφής. Λεπτομέρειες δηλαδή των συμβάντων της ζωής του, τις γράφει, τις καταγράφει. Και έτσι μεταχειρίζεται κάποιες στιγμές. Σε αυτά εντάσσεις βέβαια και τα γενικότερα προβλήματα της κοινωνίας μας. Τα πάντα. Τα πάντα.
Ο αγώνας δηλαδή του ανθρώπου, ο κοινωνικός του αγώνας, είναι επίσης ένα στοιχείο σημαντικό στη δουλειά του. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να είναι αδιάφορος για τα προβλήματα τα κοινωνικά. Εγώ ξέρω καλλιτέχνες, και δεν βγάζω και τον εαυτό μου από αυτούς, που θυσίασαν την καριέρα τους ακριβώς για να φανούν συνεπείς στην τοποθέτησή τους στην κοινωνικοπολιτική. Εγώ για 5 χρόνια θυσίασα την καριέρα μου τελείως. Και μάλιστα πάνω στην άνοδό μου. Απάνω στο ζενίθ, ας πούμε, το πρώτο μεγάλο ανέβασμα της καλλιτεχνικής μου σταδιοδρομίας. Το 1947. Όταν έπαιζα τις βαθιές ρίζες στο θέατρο Κουτοπούλη, μετά από την τεράστια επιτυχία του Πρόσπερου στην τριχημία του Σέξπερ, και είχα να κάνει το Μαρίνο τον Κοντά, που είχε καταπλήξει το ελληνικό κοινό τότε, η ταινία αυτή ο Μαρίνος Κοντάρας. Σε βαθμό που όταν σε μια δύσκολη στιγμή στη Μακρόνησο πέρασα και εγώ από το χωνευτήρι της αναμόρφωσης, αντί για άλλο χαρακτηρισμό, μου φωνάζαν τον Μαρίνο Κοντάρα μας και τον Μαρίνο μας κάνεις. Μετά για ένα διάστημα μεγάλο παγέμινα, χωρίς δραστηριότητα, όπου σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να αντιδράσω με έναν τρόπο σχετικό με τη δουλειά μου. Όντας στην εξορία, είχα ασχοληθεί κατά κάποιο τρόπο μελετώντας το δημοτικό τραγούδι. Σκέφτηκα λοιπόν να κάνω τρία απογεύματα ποιητικά με την ακριτικά και παραλογές, δημοτικά και κλέφτικα και κριτική λογοτεχνία του 17ου αιώνα. Αλλά όχι απλώς για να παγγείλω. Σκέφτηκα μια ταύτιση, ας πούμε, μια σύνθεση ζωγραφικής μουσικής, επεξηγηματικού λόγου και ποιητικού λόγου των ποιημάτων αυτών που τελικά τα διαλέγαμε. Έτσι γνωρίστηκα και συνδέθηκα με αξιόλογους ανθρώπους για την ανάλυση των ποιημάτων, δηλαδή με τον Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλο, τον Γκριαρά και τον Μανούσακα, τον Μανώλη τον Μανούσακα, για τη μουσική με τον Χατζηδάκη και τον Θοδωράκη, ο οποίος σχεδόν πρωτοεμφανίστηκε την εποχή εκείνη δημόσια με τα ποιητικά απογεύματα τα δικά μου. Νομίζω ότι ήταν μια προσφορά κοινωνική αυτές οι ποιητικές απογευματινές. Το ίδιο συνέστημα με οδήγησε και στη δημιουργία του Λαϊκού Θεάτρου. Την εποχή εκείνη η εισβολή των ξένων ήχων και ρυθμών, τσατσά, μάμπο, σάμπα και δεν ξέρω τι κλπ, είχαν κατακλείσει την Ελλάδα και κυρίως την Αθήνα. Δεν μπορούσα να το υποφέρω. Γι' αυτό και άρχισα με τον αγαπητικό του Σκοπούλας στο πεδίο του Άρεως. Έγινε το κουτρούλι το πανηγύρι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χιλιάδες, μυριάδες λαού μπαίνανε κάθε μέρα μέσα στο θέατρο, 1500, 2000 άνθρωποι μέρα, όρθιοι, πήδαγαν μέσα στην πλατεία και πιανόντουσαν στο χώρο μαζί μας. Όταν ακούστηκαν πάλι τα όργανα, τα άργανα που λέμε στον τόπο μας, τον ταούλι, η πίπιζα, το κλαρίνο, το βιολί, πεταγόταν ο κόσμος στην πλατεία μέσα και πιανόντουσαν στο χώρο μαζί μας. Αυτό ήταν για μένα μια ικανοποίηση μεγάλη. Ήταν μια απάντηση ότι η ελληνικότητα δεν έφυγε από τον Ρωμιό και αρκεί να του την υπενθυμίσεις, να του υπενθυμίσεις την καταγωγή του. Υπάρχει όμως και αντίληψη που λένε ότι αυτά είναι παροχημένα πράγματα. Η έκφραση έχει εξελιχθεί και ότι αυτή η σύγχρονη ήχη ανταποκρίνονται σε σύγχρονες εποχές. Η εθνικότητα ενός λαού είναι παροχημένη. Είναι δυνατόν να παλιώνει ποτέ η εθνικότητα, η ρίζα, η καταγωγή ενός λαού? Και πώς θα ζήσει ο λαός αυτός? Απάνω σε τι στηρίχτηκε η σύγχρονη λαϊκή μουσική, σε τι στηρίχτηκε? Στη ρίζα του λαού δεν στηρίχτηκε. Η ποιήση όλη η δημιουργία, πού στηρίζεται? Στις ρίζες του λαού μας δεν στηρίζεται? Η παγκόσμια δημιουργία πού στηρίχτηκε? Στις ρίζες της αρχαίας ελληνικής ιστορίας δεν στηρίχτηκε, δεν στηρίζεται?
Περίμενε, Ρίκο. Καλησπέρα, νεκροφόρα. Τι έγινε με το εμπόρευμα? Και τα λεφτά? Τα έφαγες τα λεφτά, Ρίκο. Θα συλλογίστηκες τι θα απογίνουμε.